Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και φέτος στην αναβίωση του Εφήμου του Κλείδωνα στο 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμάτε και φέτος με την παρουσία σας. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σε όποια εκδήλωση και να κάνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για την παρουσία τους τους επίσημους προσκεκλημένους, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη, τον κύριο Χαριτίδη, τον κύριο Δελιγιαννίδη Στάθη, τον βουλευτή του νομού μας που μας θυμά πάντα σε όποια εκδήλωση και να κάνουμε, τον κύριο Αντωνιάδη, τον κύριο Ψαλίδα Γιώργο, τον πρώην συνάδελφό μου. Σας ευχαριστώ πολύ που παρευρίσκεστε και ακόμη μια φορά εδώ. Σε αυτό το σημείο, πριν ξεκινήσουμε λίγο την αναφορά μας στο Έθιμο του Κλείδωνα, θα ήθελα λίγο να καλέσω την πρόεδρο του συλλόγου μας, την κυρία Μουλάκη Σοφία, για έναν σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιδήμαρχη, αγαπητά μέλη του Τοπικού Συμβουλίου, αγαπητοί συμπολίτες, φίλοι και επισκέπτες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας, πρόεδροι και μέλη των τοπικών συλλόγων, ένα μεγάλο ευχαριστώ και από μένα που είστε απόψε εδώ δίπλα μας, παρέα μας. Η σημερινή αναπαράσταση δεν γίνεται μόνο για να ξαναθυμηθούμε όμορφες παιδικές στιγμές που προλάβαμε να ζήσουμε στα παιδικά μας χρόνια, κάποιοι από εμάς, αλλά για να γνωρίσουν οι νεότεροι τις παραδόσεις που σιγά σιγά αλλά σταθερά σβήνουν και χάνονται. Αναβιώνουμε μια λαϊκή πίστη και λατρεία που έχει την προέλευσή της στο θερινό ηλιοστάσιο, όπου οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, την ημέρα του Κλείδωνα, πηδάνε πάνω από τις φωτιές που ανάβουν με τα στεφάνια που έχουν φτιαχτεί την Πρωτομαγιά. Η κίνηση συμβολίζει ότι θέλουν να διώξουν το κακό. Η φωτιά το εξαγνίζει και το διώχνει το κακό, ενώ χαράζει με την πύρινη φλόγα της μια καινούργια αρχή. Συνδυασμένη βέβαια πάντοτε με την ελληνική αρχοντιά, αφού οι νέοι, τα παλικάρια και τα κορίτσια, πηδώντας τις φωτιές, προβάλλουν την παλικαριά τους. Ο μεγάλος μας ποιητής, ο Γιώργος Εφαίρης, στο θερινό ηλιοστάσιο, ένα από τα τελευταία ποίηματα που έγραψε, λέει σε κάποιους στίχους του: «Ο θαλασσινός αέρας και η δροσιά της αυγής υπάρχουν χωρίς να τα ζητήσει κανείς». Και εμείς εδώ απόψε με την ορχήστρα μας, το Μουσικό Σεριάνι, και με τα παραδοσιακά όργανα των συγκροτημάτων που θα συνοδεύσουν τα συγκροτήματα που θα χορέψουν, αυτή την άβρα θα αναζητήσουμε μέσα από το χορό, το τραγούδι και τη μετουσίωση της φωτιάς σε γλέντι. Κλειδώνουμε λοιπόν τον Κλείδωνα με το αγιανού τυχουάρι και από έχει ριζικό καλό να δώσει και να πάρει. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μουλάκη. Θα ήθελα λίγο ένα χαιρετισμό, κύριε Δήμαρχε, και από εσάς πριν ξεκινήσουμε την αναπαράσταση. Ευχαριστώ. Βουλευτή, αγαπητοί συνεργάτες, δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί σύμβουλοι στο Δήμο, αγαπητοί φιλοτιανοί, οφείλουμε να συγχαρούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο συνέχεια μας εκπλήσει ευχάριστα με τις εκδηλώσεις τις οποίες συνεχίζει της παράδοσης και του πολιτισμού. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε κοντά στους συλλόγους, μην χάσουμε αυτήν την πολιτισμική αναφορά, η οποία νομίζω ότι όλους και μας ικανοποιεί, αλλά και μας συνδέει με το παρελθόν και με το μέλλον. Θέλω να σας χαιρετήσω όλους, να σας ευχηθώ καλή διασκέδαση και φυσικά να καλωσορίσω και τους συλλόγους οι οποίοι συμμετέχουν και θα τους απολαύσουμε σε αυτήν όλη τη διαδικασία. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση και καλό κουράγιο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Αντωνιάδη, ένα χαιρετισμό και από εσάς. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Να χαιρετήσω καταρχάς την παρουσία του Δημάρχου, του Προέδρου της Κοινότητας των Αντιδημάρχων, τον πρώην Νομάρχη, τον κύριο Στρατάκη, και όλους εσάς που τιμάτε με την παρουσία στην εκδήλωση. Να ευχαριστήσω και το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρο για την πρόσκληση να παρευρεθούμε σε αυτή την πραγματικά αξιόλογη εκδήλωση, την αναβίωση του Εθίμου, που πολύ σωστά είχατε προλογίσει για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Με όλες αυτές τις εκδηλώσεις, πραγματικά φαίνεται προστιθέμενη αξία στο νομό, είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Να καλωσορίζω το πλούσιο χορευτικό πρόγραμμα, τα συγκροτήματα, το Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, το Σύλλογο Κιουταχιατών Μικρασιατών από τη Φλόρινα,
και όλα τα τοπικά συγκροτήματα, την Εύξη Νολέσχη, το Σύλλογο Γυναικών και βεβαίως των Θρακιωτών. Να συγχαρώ χορευτές, χορεύτριες, τους συλλόγους, τους μουσικούς μας και βεβαίως όλους όσους κόπιασαν και μόχθησαν, οι αθέατοι, άμυστοι εργάτες του πολιτισμού που βρίσκονται πίσω. Θερμά συγχαρητήρια, καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνιάδη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρκόπουλε, ένα χαιρετισμό στο τοπικό άρχοντα του χωριού μας. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω το Σύλλογο για την πρόσκληση να βρίσκουμε κοντά σε άτομα που παλεύουν να κρατήσουν ζωντανά τις παραδόσεις μας, την καταγωγή μας, τα ήθη και τα έθιμά μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε. Ως πολίτες αυτού του τόπου, εγώ θα ήθελα να προτρέψω όλους να μην λησμονούμε τις ρίζες και την ιστορία μας, αλλά να αγωνιστούμε για αυτά. Να ευχηθώ στο ΔΣ να είναι ενωμένοι και να συνεχίζουν το έργο τους αυτό το πολύ δύσκολο που έχουν. Τώρα σε αυτό το σημείο βλέπω και τον κύριο Αβραμίδη Γιάννη, τον Αντιδήμαρχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αβραμίδη, για τη χορηγία σας. Να είστε καλά, κύριε Κριτίδη, καλώς ήρθατε κι εσείς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους φίλους εκπροσώπους των συλλόγων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και συμμετέχουν στο 8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χωρών. Έχουν έρθει από μακριά ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα έχει τρεις εμφανίσεις με διάφορους χορούς. Το Σύλλογο Κιουταχιωτών Φλόρινας, ο Άγιος Μινάς, την Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκα, καθώς και το Σύνδεσμο Γυναικών Φιλότα και φυσικά τα δύο συγκροτήματα τα δικά μας, το μικρό και το μεγάλο χορευτικό του Συλλόγου Θρακιωτών. Πριν ξεκινήσουμε την παρουσίαση του δρόμενου, από τα παιδιά τα οποία θα παρουσιαστούν από τα μικρά παιδιά του χορευτικού μας, θα θέλαμε να σας αφηγηθούμε λίγα λόγια για το έθιμο και για τη σημασία που έχει ο κλείδωνας και που την αναβιώνουμε σαν σήμερα. Ο κλείδωνας είναι μια από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές γιορτές των ελληνικών παραδόσεων. Μια γιορτή που συνοδεύεται από φωτιές για εξαγνισμό και μαντικές λέξεις. Ουσιαστικά, ο κλείδωνας σχετίζεται με μια λαϊκή μαντική διαδικασία η οποία λέγεται πως αποκαλύπτει στις άγαμες κοπέλες την ταυτότητα του μελλοντικού του συζύγου. Είναι ένα πανάρχαιο έθιμο που σχεδόν σε όλη τη χώρα το κρατάμε ακόμη. Είμαστε ένας τόπος που παράγει μουσική, θέατρο, μύθους και νύχτες σαν τη σημερινή που περιέχει όλα αυτά μαζί. Βραδιά που θα διαδραματιστούν τα ήθη και τα έθιμα που υπάρχουν βαθιά μέσα μας. Η λέξη κλείδωνας ετυμολογείται από τη λέξη κλείδων, δηλαδή ονός, μαντευτικό σημείο, μάντεμα από άκουσμο τυχαίων ήχων. Σε πολλές περιοχές ανάβουν φωτιές μες στην αυλή τους για να φύγουν τα κακά από τα σπίτια τους. Η γιορτή είναι περισσότερο αγαπητή από τις γυναίκες γιατί συνδυάζεται με το φανέρωμα του γαμπρού. Σήμερα απομένει σε εμάς να τελούμε αυτά τα δρόμενα σαν μια απλή επανάληψη αυτών που γινόταν τότε. Η καθημερινότητα της ζωής μας έχει στερήσει στο γέλιο και την ομαδική εκτόνωση όπου αντλούμε δύναμη και ελπίδα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε σήμερα εδώ. Στη συνέχεια θα δούμε την αναπαράσταση του εθίμου από τα παιδιά του μικρού μας χορευτικού του συλλόγου μας. Η εκφωνήτρια από την διαδικασία του δρόμενου του κλείδωνα θα είναι η κυρία το κοριτσάκι Μπεκερίδου Πασχαλιά, που είναι χορεύτρια του μεγάλου χορευτικού τμήματος. Την παραμονή του Αγιανιού στις 23 του Ιούνιου το απόγευμα, τα αγόρια άναβαν φωτιές στα σταυροδρόμια. Για προσάναμα χρησιμοποιούσαν τα μαγιάτικα στεφάνια. Ως γνωστόν, η φωτιά εξαγνίζει, διώχνει το κακό και τους ψήλους. Πρώτα πηδούσαν οι τολμηροί, καθώς η φλόγα ήταν μεγάλη. Ακολουθούσαν οι νέοι, τα παιδιά και στο τέλος οι γεροντότεροι. Όλοι πηδούσαν τρεις φορές. Μετά το τέλος της φωτιάς, ξεκινούσε η προετοιμασία του κλείδωνα. Thank you.
στάμνα θα πάρω και θα βγω να τη γεμίσω με νερό, να ρίξω ριζικάρι. Αμίλητο θα είναι το νερό, αμίλητη θα είμαι και εγώ. Και αν με πειράξει το χωριό, λέξη δεν θα μπορώ να πω. Θα τα ρίπουνε τα τσιπούρα, έρχονται. Το μεζέ μην ξεχάσεις. Τι διαβάζετε ρε παιδιά με τόσο προσοχή? Εγώ διαβάζω ένα άρθρο για τη Θύελλα. Επίσης διαβάζω πώς πάει αγωνιστικά το βόλεϊ. Εσύ Μαρία τι μελετάς? Εγώ διαβάζω για τις εξελίσσεις στο Survivor. Το Survivor, κοιτάξτε, έρχονται τα κορίτσια με τα μπλε το νερό. Εσύ θα δείτε, τι διαβάζεις? Ενημερώνομαι πως πάει το handball. Κοιτάξτε, έρχονται τα κορίτσια με τα μήλη το νερό. Είναι του Αγιάννη, του Κλείδωνα. Πάμε να τις πειράξουμε. Οι ανήπατρες κοπέλες έπαιρναν τις στάμνες και πήγαιναν σε τρεις βρύσες ή πηγάδια. Αφού τις γέμιζαν με το αμύλητο νερό, τις πήγαιναν σε ένα προεπιλεγμένο σπίτι για να ξεκινήσει η προετοιμασία του Κλείδωνα. Κατά την επιστροφή τους, τα αγόρια τις πείραζαν με σκοπό να γελάσουν ή να μιλήσουν, ώστε να χαθεί η μαγεία του Κλείδωνα. Αυτές όμως παρέμεναν αμύλητες. Κλειδώνουμε το Κλείδωνα με τα Γιαννιού τη χαρή και κάθε καλορίθηκε ας έρθει να το πάρει. Αφού γέμιζαν αμύλητες στο χάλκινο μπακυρένιο δοχείο, έριχναν μέσα στο αμύλητο νερό ένα σημάδι. Αυτό μπορεί να ήταν ένα σκουλαρίκι, δαχτυλίδι, βραχιόλι ή κουμπί. Στο τέλος σκέπαζαν με κόκκινο πανί το δοχείο, το οποίο και έδαιναν με χρυσό κορδόνι τραγουδώντας. Ο κλειδωμένος πλέον Κλείδωνας τοποθετούνταν κάτω από μια τριανταφυλιά για να ξαστρήσει, να αποκτήσει σημαντικές ικανότητες, ώστε να αποκαλύψει τα μελούμενα. Στην περίπτωσή μας, στις τύχες των ανήπαντρων κοριτσιών. Thank you.
ακόμη ανατείλει ο ήλιος, η μπακύρα μεταφερόταν μέσα στο σπίτι. Υπήρχε η πεποίθηση πως αν ο ήλιος τη φώτιζε με τις ευεργετικές του ακτίνες, θα έχανε τη μαντική της δύναμη. Με το πέρας της θείας λειτουργίας, οι άγαμες κοπέλες συγκεντρώνονταν για να διαλέξουν τη ριζικάρα, κόρη μικρή, πρωτότοκη, της οποίας ζούσαν και οι δύο γονείς. Ελάτε λοιπόν, κορίτσια, να διαλέξουμε τέλος τη ριζικάρα. Είναι δύσκολη η επιλογή, μα πρέπει να αποφασίσουμε. Τι λέτε να προτείνουμε στη Δήμητρα? Μπα, όχι, είναι δευτερότητα. Τότε να πούμε την Ατάση. Ναι, ναι, θα της το πω εγώ. Τη ριζικάρα έδιναν τρεις πρωτοστέφανες γυναίκες φορώντας τις λευκό φόρεμα και στεφάνι από λουλούδια στα μαλλιά. Αν η καρδιά μου σαν σε μελέτω να διαβαίνεις. Τι, θέλω μικρή μου να μαντέψω που πηγαίνεις. Θέλω μικρή μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τι-τι-τι-τα-κου. Γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τι-τι-τι-τα-κου. Τι-τι-τι-τα, κάνει η καρδιά μου τη μάτια σου μέσα μου ρίξεις. Τι-τι-τι-τι-τι-τα, θέλω καρδιά μου λίγη αγάπη να μου δείξεις. Θέλω μικρό μου να σε ρωτήσω, φοβούμαι μη σε δυσαρεστήσω. Γιατί όταν σου μιλώ γιατί όταν σου μιλώ αρχίζει της καρδιάς το τικ-τικ-τακ. Αφήσουμε το ξεκλείδωμα του κλείδωνα. Θα διασκεδάσουμε ακούγοντας ποίηματα με χιουμοριστικό, ειρωνικό και ερωτικό περιεχόμενο. Του κλείδωνα τοποθετούνταν στο κεφάλι της ριζικάρας ώστε να αποκτήσει σημαντικές ικανότητες. Η επιλογή του σημαδιού γινόταν αφού ανακάτευε το αμύλητο νερό της μπακύρας τρεις φορές. Μεγάλη ήταν η σημασία του πρώτου σημαδιού, γιατί πίστευαν ότι η κάτοχός του ήταν η τυχερή που θα παντρευόταν μέσα στη χρονιά.
Θα πάρεις άντρα όμορφο με αετήσιο μάτι, το ριζικό του κλειδονά το λέει ακαμάτι. Σαν πέρτικα να περπατάς, σαν χελιδό να τρέχεις, κρύεμα στα τόσα νιάτα σου και τέρι να μην έχεις. Άγγελος είσαι μάτια μου και αγγελικά βαδίζεις. Σα θέλεις παίρνεις τις ψυχές, σα θέλεις τις χαρίζεις. Αχ, κοπελιά με λαχρινή, με τη λεπτή τη μέση. Τα χιά μου πήρε στην καρδιά και μου την έχεις δέσει. Το μήλος από τον κλείδωνα τα Γιαννιού τη μέρα, το βγάλανε και μου είπανε πως θα φορέσεις βέρα. Το τέλος του διαβάσματος των σημαδιών ήταν η αρχή του χορού γύρω από τον κλείδωνα ως τη δύση του ηλίου και του χρόνου με υγεία. Ακολουθεί χορός. Τα παιδιά του μικρού μας χορευτικού που κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να παρουσιάσουμε τον καλύτερο τρόπο φυσικά το δρόμενο. Φυσικά θα μας συγχωρέσετε για τυχόν ατσλασταλίες, αλλά τα παιδιά προσπάθησαν όσο μπορούσαν. Θα ευχαριστήσω την Πεκερίδου Πασχαλίνα για την ως εκφωνήτρια. Επίσης την επιμέλεια του δρόμενου ανέλαβαν η κυρία Εύφη του Τζάρη και η κυρία Μονομαυλίδου Δέσποινα. Θα ήθελα να συγχαρώ επίσης την χοροδιδάσκαλό μας, την κυρία Ελίνα Κετσετζή, καθώς και την εκφώνηση των στίχων που έγινε από τα κορίτσια του Μεγάλου Χορευτικού, την Δηληδιαμαντή Βάσο και την Τζοβρά Αναστασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα χορευτικά που έχουν έρθει για να και μας τίμησαν με την παρουσία τους. Θα ξεκινήσουμε με τον Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης, όπου θα μας παρουσιάσει το πρώτο χορευτικό θα είναι Θεσσαλία. Θα παρακαλούσα την κυρία Μονοπαυλίδου, μέχρι να οργανωθούμε εδώ φυσικά και στην πίστα με τις φωτιές, να μας αναφέρει 2-3 λόγια για το χορευτικό όμιλο. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης που μας τιμά σήμερα με την παρουσία του, ο οποίος εκπροσωπείται από 3 χορευτικά τμήματα, τα οποία θα μας παρουσιάσουν χορούς από 3 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Ο ΧΟΘ ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό τη διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έδρα του είναι η Καλαμαριά και αγκαλιάζει περίπου 600 μέλη στα χορευτικά του τμήματα. Στο τμήμα χοροδίας, στο τμήμα χειροτεχνίας και στο μουσικό εργαστήρι. Έχει πάρει μέρος σε εκδηλώσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Κινητήριος δύναμή του είναι ο εθελοντισμός που χαρακτηρίζει όλα τα μέλη του. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι υπάρχει παράρτημα του χορευτικού ομίλου στο Γκράτς της Αυστρίας εδώ και 10 χρόνια και πως ο όμιλος διατηρεί ενεργή τράπεζα αίματος στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο κύριος Ηρακλής Σαμπαρδάνης.
στάμπε μωρί μπαίνω με στάμπελη. Ωραί μπαίνω με στάμπελη σαν νοικοκύρα. Μωρέ σαν νοικοκύρα. Μωρινά κι ο νοικοκύρης, να κι ο νοικοκύρης μπορκέται εγώ, να μωρ μπορκέται
καλόγα. Μια μεγάλη αποστολή 70 ατόμων είμαστε σήμερα εδώ και αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Θρακιωτών του Φιλότα που μας έδωσε τη χαρά και την ευκαιρία να είμαστε μαζί σας. Συμμετέχουν σήμερα τμήματα ενηλίκων και νέων και θα έχετε την ευκαιρία σε λίγο να δείτε, εκτός από το τμήμα που παρουσιάσαμε μόλις, χορούς από τη Θεσσαλία, χορούς από τα νησιά του Αιγαίου και στο τέλος χορούς από την Κωνσταντινούπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρώτη παρουσίαση το Χορευτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Θα ξεκινήσουμε την συνέχεια της βραδιάς μας με χορευτικό από το Σύνδεσμο Γυναικών Φιλότα. Δύο λόγια θα σας πει πάλι η κυρία Μονοπαυλίδου. Ο Σύνδεσμος Γυναικών Φιλότα ιδρύθηκε το 1984 από μία μικρή ομάδα γυναικών και από τότε μέχρι και τώρα είναι ένας δραστήριος σύλλογος με πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα. Το χορευτικό τμήμα ιδρύθηκε το 2004 και από τότε είναι ενεργό και κάνει παρουσιάσεις εντός και εκτός Ελλάδας, με μεγάλη επιτυχία. Πρόεδρος, κυρία Νικολαίδου Έλσα. Σαν με ξυπνάς, όταν με λίγο φιλάς. Αμαρίτη μου γλυκό, σε μου πήρε στο μυαλό. Όταν με ξυπνάς, όταν με λίγο φιλάς. Έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου. Αχ, ένα βράδυ, στην καμπά. Όταν με γλυκό φιλάς. Καναρίνι μου γλυκό, ψη μου πήρε στο μυαλό. Το πρωί που με ξυπνάς, όταν με γλυκό φιλάς. Έλα κοντά μου, στην αγκαλιά μου. Αχ, ένα βράδυ, στην καμαρά. Στα ειδόνια με γελάσανε τα πουλιά της. Ανοίξει στα ειδόνια.
το σπίμα κοιμώ. Σπίτακι μου σιωτέρα από τα άλλα. Στο παράθυρι, στο παράθυρι καθόμαι. Στο παράθυρι καθόμαι πως καμπός αγνάντεμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συλλόγους. Τώρα η ορχήστρα θα παίξει για όλους εσάς.